Αν δεν ήταν η Κυριακή εκείνη την ημέρα που δεν έχετε εκπομπή και ήταν η Παρασκευή, θα είχατε διαβάσει εσείς αυτό τον τίτλο, κύριε οικονόμου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και, και κάνουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λέω λοιπόν, ο κύριος Κουρλέτης. Εσείς τώρα, ένα στέλεχος της ηγετικής σας ομάδας, πηγαίνει σε ένα μεγάλο κανάλι και κάνει αυτή την τοποθέτηση. Της δίνει δηλαδή το βάρος που έχει και το κύρος που έχει ο ίδιος. Και σας αποδεικνύω με δηλώσεις άλλων πολιτικών, οι οποίοι από τον Ιούλιο, μέσα σε μια περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα, έχουν αναφέρει με τον Α ή με τον Β τρόπο αυτό το θέμα. Και η λύση είναι. Δηλαδή το ότι παρενέβη ο εισαγγελέας είναι τυχαίο, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί παρενέβη μέσω της δήλωσης Κουρλέτη και δεν παρενέβη πριν. Θα σας πω λοιπόν. Τυχαίο βάρος. Γιατί το κάνει. Θα σας πω λοιπόν και εγώ λοιπόν για, για την επέμβαση. Ο εισαγγελέας έπρεπε να έχει επέμβει, αν θέλετε, από το δημοσίευμα της εφημερίδας Κόντρα Νιούς. Ένα. Δεύτερον, αυτή είναι η θέση μας. Δεύτερον, λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι είναι και λίγο ενοχλητικό. Διότι είδαμε χθες. Ισχύει για εσάς ή δεν ισχύει, κύριε Πουλάκη? Δεν με αφήνει το μουσ να ολοκληρώσει. Κύριε Πουλάκη, δεν μας αφήνετε να καταλάβουμε. Θέλω λοιπόν, άμα μ' αφήσετε, κύριε οικονόμου, την πήρατε εσείς από την εφημερίδα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μου είπατε για τον εισαγγελέα. Κύριε οικονόμου, λέω λοιπόν, θα έπρεπε η εισαγγελία να έχει επέμβει από την ημέρα που έγινε το δημοσίευμα, πριν ένα μήνα. Και είναι ερωτηματικό γιατί δεν επενέβη. Δεύτερον, θα να τελειώσω. Δεύτερον, εχθές λοιπόν στο πάνελ, όταν ο κύριος Κουρλέτης είπε ότι εγώ διάβασα πριν από ένα μήνα αυτό, ναι, ο κύριος Γιακουμάτος, ο οποίος ήταν συνομιλητής και ο οποίος είναι υπουργός της κυβέρνησης, κάλεσε λοιπόν, ναι, και είπε να επέμβει ο εισαγγελέας. Και εγώ βάζω ένα, ναι, ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν, καλώς επενέβηκε σε εγγύη, πώς είναι δυνατόν, καλώς, πώς είναι δυνατόν να μην επεμβαίνει για το ίδιο πράγμα πριν ένα μήνα και να επεμβαίνει εχθές όταν τον κάλεσε και ο κυβερνητικός. Θα πάτε να δώσετε στοιχεία ή δεν έχετε στοιχεία? Λοιπόν, εγώ αυτό ρωτάω. Ή θα περιμένετε να πάει η εφημερίδα λοιπόν για να δώσει του στοιχεία προβλήματος, ακούστε γιατί να η εφημερίδα δείτε θα κάνει τη δουλειά της και οι δημοσιογράφοι επίσης. Να πω ότι εσείς τελευταία, ως πολιτικά πρόσωπα θα πάτε. Επειδή είπατε λοιπόν ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα, ακούστε να δείτε, κύριε οικονόμου, το πολιτικό πρόβλημα είναι το εξής. Επειδή σας είπα ιστορικά για 5-6 πολιτικές δηλώσεις πολιτικών στελεχών από τον Ιούλιο, σας λέω λοιπόν ότι η λύση του προβλήματος είναι να γίνουν εκλογές. Να γίνουν εκλογές, να μιλήσει ο λαός, διότι αυτή η άρρωστη, αν θέλετε, κατάσταση δημιουργείται από το ότι πριν από τρεις μέρες. Ωραία. Τελειώνω. Πριν από τρεις μέρες, 155 βουλευτές για την πρόταση εμπιστοσύνης δώσανε εμπιστοσύνη και τη δεδηλωμένη στην κυβέρνηση και μέσα σε τρεις μήνες αναζητούνται άλλοι 25 βουλευτές, οι οποίοι καταψήφισαν να συνεχιστεί αυτή η κυβερνητική πολιτική και μετά από τρεις μήνες αναζητούνται στο πρόσωπο ενός οποιοδήποτε είναι να πούνε ότι ψηφίζουμε για να συνεχιστεί για 16 μήνες αυτή η κυβερνητική πολιτική. Θέλω μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Πουλάκη. Ο κύριος Πουλάκης είναι κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και εμένα δεν με ενδιαφέρει να αναπαράγονται δεξιά και αριστερά τι γράφει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Εγώ θέλω τη δική σας πολιτική δήλωση. Γίνονται κατά τη δική σας εκτίμηση, άποψη, θέση, γνώση, κινήσεις χρηματισμού βουλευτών, ναι ή όχι? Εγώ θέλω να σας πω το ότι αυτή η μεγάλη αλλαγή η οποία πάει να γίνει στη χώρα μας, η μεγάλη ανατροπή μεταξύ της κυβέρνησης... Δεν απαντάτε, κύριε Πουλάκη, γιατί δεν απαντάτε στο ερώτημα? Μισό λεπτό, Δημήτρη. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσω, κύριε οικονόμου, θα είναι ο δικός μου. Θα απαντήσω και εσείς θα το πείτε μετά αν απάντησα με σαφήνεια ή όχι. Λέω λοιπόν, αυτή η μεγάλη ανατροπή η οποία είναι να γίνει μετά από τις εκλογές από την κυβέρνηση να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τόσο μεγάλη ανατροπή η οποία δείχνει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση να θέλει να κερδίσει χρόνο. Να μην γίνουν οι εκλογές. Να μην γίνει αυτή η ανατροπή που φτιάχνει, αν θέλετε, όλο το πολιτικό σκηνικό. Που φτιάχνει όλο το πολιτικό σκηνικό να δείχνει μια κυβέρνηση γαντζωμένη στην εξουσία. Και όταν κάποιος σηματοδοτεί, στέλνει μήνυμα ότι εγώ θέλω να παραμείνω στην εξουσία οπωσδήποτε, με κάθε μέσο αφήνει, αν θέλετε, όλα τα πράγματα ανοιχτά. Ναι, αφήνει όλα τα πράγματα ανοιχτά. Και ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, εγώ είμαι 61, τελείωσα. Ακούστε να δείτε, κύριε Λίριτζη, εγώ είμαι 62 χρονών. Και ξέρουμε την ιστορία της χώρας μας πάρα πολύ καλά. Υπάρχει παρελθόν, δεν λέω όχι. Και υπάρχει παρελθόν. Και αυτό το παρελθόν δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Ωραία. Τελεία. Μισό λεπτό τώρα η ερώτηση. Ένα σύντομο σχολιάστε, αλλά θέλω και μια ερώτηση προς εσάς. Εσείς γιατί εγκαλείτε τον άλλον που αναπαράγει κάτι το οποίο έχει υποθεί? Μάλιστα. Και γιατί δημιουργείτε τέτοιο θέμα
εννοώ πόλωσης και ότι η χώρα μπαίνει σε μια κατάσταση ανομαλίας κτλ. Για κάτι το οποίο έχει υποθεί και για κάτι όπου, όπως μας είπε και ο κύριος Πουλάκης, αναφορά γίνεται σε κάτι το οποίο έχει υποθεί. Και βγαίνει και ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν έχω τον Πρωθυπουργό να βγαίνει για πολλά και χαιρέτησε ζητήματα. Την κίνηση δικαιοσύνη που είναι αυτονόητη. Αν στο μυαλό τώρα, ανεξάρτητα είναι σωστή ή λάθος η θέση του Σιριζέα, να μην μπει εμένα τώρα στο μυαλό ότι ο Πρωθυπουργός πάει να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση εκλογικά. Κύριε Λιρτζή, πελάτε. Αν κάποιος κατηγορούσε εσάς ως δημοσιογράφο ότι κάθε πρωί αυτά τα οποία λέτε από το κανάλι είναι προϊόν δωροδοκίας, θα το αφήνατε έτσι? Δεν θα θέλατε να επέμβει ο εισαγγελέας? Είναι τόσο απλό. Τι θέλω να πω με αυτό? Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, κύριε Οικονομική, κύριε Λιρτζή, από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης ίσως, διακινούνται σενάρια για δωροδοκία και για χρηματισμό βουλευτών αλλά και υπουργών την κυβέρνηση. Και εσείς λέτε ότι ανταλλάσσουν την ψήφο με θέσεις στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Να ολοκληρώσω. Είναι όμως παλιό θέμα, κύριε Σπίτι. Ακούστε λίγο. Δεν είναι χθεσινό. Για πείτε. Αφήσαμε λίγο. Αυτά τα σενάρια λοιπόν διακινούνταν και δεν διακινούνταν απλά. Το είπε και ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δραγασάκης, στη συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης πριν τρεις μέρες, όπου βγήκε φόρα παρτίδα, όπως λέμε, μέσα στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο και είπε ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης ήταν προϊόν χρηματισμού. Και εκείνη τη στιγμή βγήκε ο υπουργός.